Η κυρία Παπαρία χθες μίλησε για πόλωση που εσείς πώς αντιδράτε σε αυτή την πόλωση, γιατί είναι προφανές ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα επιδιώκουν την πόλωση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή η αποκρουστική, προκλητική παράσταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας χθες επιβεβαιώνει ή πείθει το λαό ότι και οι δύο προσπαθούν να κρύψουν την ταύτισή τους, την κοινή τους στρατηγική σε αυτή την γραμμή υπεράσπισης των συμφερόντων των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων. Την κοινή τους γραμμή στην ισοπαίδωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Δεν είναι λίγες οι φορές που, αν θέλετε, και στη Βουλή αλλά και στην Ευρωβουλή έχουν ψηφίσει όλοι τους αυτά τα μέτρα, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υλοποίηση στην κυβέρνηση εδώ με τις αποφάσεις της και βέβαια στην εξειδίκευσή τους στις περιφέρειες μέσω των, των περιφερειαρχών που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, στον ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα δύο κόμματα ψηφίζει, ακούστε, κύριε Κατσότη, κυρίως. Εντάξει, ο κόσμος όμως έκανε ένα βήμα, λέω, την προηγούμενη φορά, αρχές 15. Λοιπόν, έβαλε στη γωνία το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία έπεσε πάρα πολύ χαμηλά και εναπόθεσε τις ελπίδες στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον απογοήτευσε, ικτρά. Τι έκανε με την προβιά της αριστεράς? Κυριακή κοντή γιορτή. Με την προβιά, βεβαίως, με την προβιά της αριστεράς, αρχές και αξίες ενός λαού που αγωνίστηκε, ριζοσπαστών αγωνιστών, τα λέρωσε. Γιατί δεν μπορεί να λες ότι είσαι αριστερός και να φέρεις το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Να είσαι ο σημειοφόρος του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Δεν μπορείς να είσαι αριστερός και να υλοποιήσεις όλους τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων. Να εμπλέκεις τη χώρα σε αυτήν την, αν θέλετε, την διείσδυση εδώ στα Βαλκάνια και σε όλους τους πολέμους που κάνουν σήμερα οι υπεριαλιστές για να μοιράσουν τον πλούτο στην περιοχή για να μπορέσουν να αυξήσουν τις σφαίρες επιρροής. Δεν μπορεί να λέγεσαι προοδευτικός και να καταργείς τη συλλογική διαπραγμάτευση. Γιατί αυτό έκανε σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καταργεί, ενεργοποίησε τον νόμο Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο κατώτερος μισθός δεν θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, αλλά θα αποφασίζει ο Υπουργός πόσο θα είναι αυτό και αυτό θα γίνεται καθ' υπόδειξη των εκπροσώπων των εργοδοτών. Αν η κυβέρνηση βάζει μια θετική αφετηρία για να ξεκινήσει μετά η διαπραγμάτευση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Δεν υπάρχει μετά. Αυτό. Ο κατώτερος μισθός με βάση αυτόν τον νόμο αποφασίζεται από τον Υπουργό, παίρνοντας υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και βεβαίως συζητώντας με τους εκπροσώπους των εργοδοτών. Επίσης τις συλλογικές συμβάσεις που διατείνεται η κυβέρνηση ότι τις επεκτείνει. Πρέπει να πούμε ότι έχει δώσει το βέτο στους εργοδότες που αν δεν δώσουν το μητρό τότε δεν θα επεκτείνεται η συλλογική σύμβαση εργασίας. Άρα λοιπόν αυτό που κάνει το ότι επεκτείνει 14 συλλογικές συμβάσεις είναι το 10% των εργαζομένων που αμείβονται σήμερα με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και από αυτό το 10% μόνο στο 10% εφαρμόζονται αυτές οι συμβάσεις. Γιατί η ασυδοσία είναι τέτοια, η παραβατικότητα είναι τέτοια που δεν μπορεί να την ελέγξει η κυβέρνηση, δεν θέλει να την ελέγξει, αν έχετε, αν θέλετε, ότι η αγορά υλοποιεί και έχετε και το νομοθετεί. Όπως τους αόρατους εργαζόμενους που τι έκανε, νομιμοποίησε και μονιμοποίησε τα αόρατα δικαιώματά τους, μονιμοποίησε την εργασιακή ζούγκλα, το αόρατο μέλλον αυτών των νέων ανθρώπων, κυρία, που είναι στην εργασιακή ζούγκλα. Και αυτή λοιπόν είναι η κυβέρνηση και αυτό συμφωνεί και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη γραμμή όπου κάνει πιο φτηνή την εργατική δύναμη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό έκανε και με τα μέτρα που εξήγηλε, δίνει πακτολό δις στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στους εργαζόμενους δίνει, αφού πήρε 100, δίνει ένα και θέλει να τους πούν και ευχαριστώ. Όχι, οι εργαζόμενοι δεν τους εμπιστεύονται και σε εκλογές να μην το πάρουν θα δείξουν αυτό το ένα δηλαδή. Λέτε, ορίστε, κύριε Κατσότη, να μην το πάρουν αυτό το ένα. Ακούστε, δεν πρέπει. Εμείς λέμε και ένα να δώσει, βεβαίως θα το ψηφίσουμε να το πάρουν. Αλλά πέρα από εκεί όμως δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να προσπαθεί εδώ στον κόσμο να τον. Τι κάνει σήμερα, τι τους λένε, εδώ πρέπει να ζεις με λίγα.
Πρέπει ο πήχης να είναι χαμηλά. Πρέπει να συνηθίσει να ζει. Κύριε Κατσότη, ο κόσμος δεν είναι χαζός, θα επιλέξει το συμφέρον. Βεβαίως δεν είναι χαζός. Και εμείς γι' αυτό απευθυνόμαστε στον κόσμο. Του, έχει πείρα και από τους μεν και από τους δε και θα πρέπει να ενισχύσει το ΚΑΠΑ και να πάει παντού γιατί είναι η δύναμή του. Εμείς πρέπει να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό. Να του πούμε ότι πρέπει να θυμηθεί. Έχει πείρα. Αυτό το σύστημα έχει φάει τα ψωμιά του. Σαπίζει. Αυτό εμποδίζει να έχουν εργαζόμενη δουλειά, να έχουν σταθερή δουλειά με δικαιώματα, να έχουν υγεία, παιδεία. Σήμερα όλα αυτά είναι υπό αμφισβήτηση. Τίποτα δεν είναι μόνιμο. Αποδείχθηκε όλη αυτή την πορεία ότι όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν, που ισοπαίδωσαν τον λαό, που φάνταζαν μόνιμα στη συνείδηση των εργαζομένων, μέσα σε μία νύχτα ή μέσα σε αυτά τα χρόνια της κρίσης, όλοι τους, ο ένας μετά τον άλλον, ο ένας συνέχιζε από εκεί που σταμάταγε ο άλλος, ανέτρεψαν τη ζωή των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των αυταπασχολουμένων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Αυτή είναι η ουσία. Η ανάπτυξη αυτή που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία είναι μια ανάπτυξη για το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 55 δις του κρατικού προϋπολογισμού τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι συμμετέχουν με 3 δις μόνο ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν από τους εργαζόμενους, από τους αυταπασχολούμενους, από τη φτωχή αγροτιά, από τους συνταξιούχους. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες, ενώ λένε για τη 13η σύνταξη, αν πάρουμε υπόψη ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων έχει 500 ευρώ σύνταξη, με 12, με 14 που ήταν σχεδόν 7.000 ευρώ το χρόνο. Δίνει σήμερα 600 ευρώ, ενώ έχασε ο συνταξιούχος 2.800 ευρώ το χρόνο. Έχασε από τη σύνταξή του και δίνει 600. Είναι αυτό που λέμε. Πήρε 100 και δίνει 1. Και θέλει το λοιπόν με αυτή τη λογική. Σιγά σιγά θέλει να επιδιώκει να επανέλθουν οι συντάξεις Ακούστε, δεν θα επανέλθει καμία σύνταξη. Γιατί ο νόμος του Κατρούγκαλου, ακούστε, 160 συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια έκαναν πέρυσι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων τέλος πάντων, ενάντια σε αυτό το νόμο λεμιτόμο του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος είναι εδώ. Ο οποίος συνεχίζει και έχει πολλές ουρές να υλοποιηθούν στο μέλλον. Με συντάξεις οι οποίες βγαίνουν και είναι σε αυτά τα επίπεδα που σας λέμε, στα 500 ευρώ. Ενώ ο εργαζόμενος κατέβαλε τις εισφορές του χρόνια τώρα. Και αυτές τις εισφορές τις έδωσαν στο μεγάλο κεφάλαιο που τίθεται για επενδύσεις. Τις είχαν στις τράπεζες άτοκα και έρχονται σήμερα να αφαιρέσουν, να μειώσουν τις συντάξεις, έρχονται σήμερα να λένε ενεργός γύρανση, να λένε ότι δεν πεθαίνουν κιόλας και αποκαλύπτουν το αποκρουστικό πρόσωπο αυτού του συστήματος που λέει ότι είναι βάρος οι συνταξιούχοι. Ποιος το λέει εδώ, ποιος το λέει. Ποιος το λέει αυτό. Εδώ στη Βουλή ακούστηκε, κύριε. Το δεν πεθαίνουν κιόλας, ποιος το είπε. Ακούστε, στη Βουλή ακούστηκε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαμε ποιος το είπε. Ποιος το είπε. Το ότι. Όποιος και να το είπε είναι αγλιότητα. Το αγλιότητα, αλλά πρέπει να ξέρουμε. Το ότι όμως. Μίζωνο σημασία. Το ότι όμως. Κοινωνική βαρβαρότητα. Ακούστε να τελειώσει. Και ανθρωποφαγία. Τώρα το τελειώσω. Το ότι όμως στηρίζεται την ενεργό γύρανση, τη δουλειά μέχρι θανάτου, τότε, όλοι σας λοιπόν συμβάλλετε σε αυτή την αγριότητα, σε αυτή την βαρβαρότητα. Αυτό δεν το δέχομαι εγώ, κύριε. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους να μην εμπιστευτούν αυτές τις δυνάμεις, γιατί αυτές είναι οι εχθρικές στη ζωή τους. Άρα λοιπόν πρέπει να συμπορευτούμε το ΚΚΕ για να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν.